Our guest today is the managing director of the... Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου, Charles Dallaire. Κύριε Dallaire, προεβδομάδως, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης ενέκριναν περαιτέρω μείωση του ελληνικού χρέους και τη χορήγηση 44 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Αθήνα από το δάνειο που τις έχουν ήδη εγκρίνει. Είναι η ενέργεια αυτή από μόνη της αρκετή για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα άμεσα οικονομικά προβλήματα της χώρας και για να μπουν ξανά μπροστά οι μηχανές ανάπτυξης της Ελλάδας? Γιώργο, είναι χαρά μου που βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να ανταλλάξουμε απόψεις πάνω σε κρίσιμα θέματα που αφορούν την Ελλάδα και την Ευρώπη. Καλωσορίζω την απόφαση προς υποστήριξη της Ελλάδος. Νομίζω ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σπουδαιότητα δεν είναι η περαιτέρω μείωση του ελληνικού χρέους, αλλά η αποδέσμευση των κονδυλίων που απαιτούνται για την στήριξη του μεταρρυθμιστικού προγράμματος και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Πρόκειται για κρίσιμες αποφάσεις των Ευρωπαίων μετά από τις εξίσου σημαντικές αποφάσεις τις οποίες έλαβε η ελληνική κυβέρνηση τις τελευταίες εβδομάδες με την θέσπιση σειράς νομοθετικών μέτρων που προνοούν την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, οι οποίες μακροπρόθεσμα θα οδηγήσουν στην αποκατάσταση της οικονομικής ευρωστίας της Ελλάδος. Dr. Dallaire, the government of Greece is currently spending up to 10 billion. Κύριε Dallaire, η Αθήνα δαπανά αυτές τις μέρες μεγάλα ποσά, μέχρι 10 δισεκατομμύρια ευρώ, στα πλαίσια ενός προγράμματος επαναγοράς ελληνικών ομολόγων, το οποίο στοχεύει στο να τοποθετήσει το χρέος της χώρας σε ένα πιο βιώσιμο επίπεδο. Πώς βλέπετε την ενέργεια αυτή, αλλά και τις προτροπές ορισμένων κύκλων για νέα αναδόμηση του ελληνικού? Θα βοηθούσαν η αύξηση των επενδύσεων, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η ανάπτυξη της οικονομίας. Σχέδια που είχαν εκπονηθεί σε εποχές μεγαλύτερης οικονομικής ανάπτυξης, τότε νομίζω ότι τα ωφέλη της ελληνικής οικονομίας θα προέκυπταν αρκετά νωρίτερα. What is your assessment of the Greek economy? Τι εντυπώσεις αποκομίσατε από τις τελευταίες επισκέψεις σας στην Αθήνα? This government is clearly building credibility. Η σημερινή κυβέρνηση έκδηλα οικοδομεί αξιοπιστία για την Ελλάδα, ακολουθώντας τον δρόμο δύσκολων μεταρρυθμίσεων που είμαι βέβαιος ότι θα αποφέρουν κέρδη στην οικονομία της. Από την άλλη πλευρά, έχουμε μια συνεχιζόμενη συρρήκνωση της ελληνικής οικονομίας. Βρισκόμουν στο γραφείο του Πρωθυπουργού όταν ανακοινώθηκε πως το τρίτο τρίμηνο του χρόνου η ελληνική οικονομία συρρυκνώθηκε με ετήσιο ρυθμό άνω του 7%. Τόσο μεγάλη συρρήκνωση δεν είναι δυνατόν να διατηρηθεί για πολύ καιρό σε καμιά δημοκρατική κοινωνία. Πρέπει η κατάσταση αυτή να αρχίσει να αντιστρέφεται και οι μηχανές ανάπτυξης της χώρας να ξεκινήσουν ξανά. Το υφιστάμενο πρόγραμμα στηρίζεται στην προϋπόθεση ότι η συρρήκνωση της οικονομίας θα συνεχιστεί το 2013 με ρυθμό 4-5% επιπροσθέτως της συρρήκνωσης των τελευταίων χρόνων που συνολικά έφτασε σχεδόν το 20%. Ασχολούμαι με προβλήματα εξωτερικού χρέους επί 35 χρόνια και μπορώ να σας πω ότι ουδέποτε άλλοτε είδα μια εθνική οικονομία να συρρυκνώνεται σε τέτοιο μεγάλο βαθμό επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρειάζεται λοιπόν οι πάντες, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, η ελληνική κυβέρνηση και οι αγορές να υποστηρίξουν την ταχεία οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδος. Πιστεύω ότι η Αθήνα μπορεί να τα καταφέρει, αλλά ίσως χρειαστεί παράλληλα να αναλυφθούν και δεσμεύσεις από μέρους της Ευρωζώνης για πρόσθετη χρηματοδότηση της Ελλάδας του χρόνου, προκειμένου αυτή να παρατείνει για λίγο ακόμα την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων και να έχει μεγαλύτερο περιθώριο για οικονομικές επενδύσεις. Έχουμε φτάσει στον πάτο της ελληνικής κρίσης ή όχι ακόμα? Νομίζω ότι πλησιάζουμε, αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να πω ότι έχουμε φτάσει στον πυθμένα της κρίσης. Dr. Dallaire, Greece has been given a 2-year extension. Κύριε Dallaire, η Ελλάδα εξασφάλισε τούτες τις μέρες διετή παράταση για την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί στα πλαίσια του προγράμματος οικονομικής στήριξης. Και εντούτοις φαίνεται πως εξακολουθεί να υπάρχει μια κάποια νευρικότητα, τουλάχιστον σε ορισμένους οικονομικούς κύκλους, σχετικά με την ικανότητα της Ελλάδας να περιορίσει δραστικά τις δαπάνες της σε μια περίοδο που αντιμετωπίζει οικονομική ύφεση. Είναι δικαιολογημένη η ανησυχία αυτή? Yes and no. I think what is legitimate
Ναι και όχι. Είναι δικαιολογημένη η ανησυχία για την ικανότητα της Ελλάδας να πετυχαίνει συνεχώς στόχους μείωσης των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού της εφόσον συνεχίζεται η συρρήκνωση της οικονομίας της. Αλλά έχω την πεποίθηση ότι η Ελλάδα μπορεί να πετύχει και αν δεν σημειωθεί καμιά απρόοπτη εξέλιξη θα πετύχει τους στόχους μείωσης των δαπανών της. Το πρόβλημα όμως δεν έγκυται τόσο στον έλεγχο των κρατικών δαπανών της χώρας κατά τα τελευταία χρόνια. Ναι, είναι αλήθεια ότι υπήρξε μια περίοδος υπερβασιών που οδήγησαν στο ξέσπασμα της κρίσης το 2008-2009. Αλλά από τότε μέχρι σήμερα, η Ελλάδα περιέκοψε τις κρατικές δαπάνες της κατά 12%. Από την εμπειρία μου, μπορώ να σας πω ότι ελάχιστες άλλες περιπτώσεις υπάρχουν, κατά τις οποίες οι κρατικές δαπάνες μιας χώρας μειώθηκαν κατά 12% επί δύο χρόνια στη σειρά. Δεν είναι λοιπόν σωστή η εντύπωση που επικρατεί ότι η Ελλάδα δεν έχει πετύχει τους στόχους της στον τομέα της περικοπής των κρατικών δαπανών. Τους έχει πετύχει. Εκείνο όμως που η Ελλάδα δεν κατάφερε να κάνει είναι να πετύχει στόχους στον τομέα της αύξησης των εσόδων της. Και αυτό οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, είναι η αδράνεια με την οποία οι ελληνικές κυβερνήσεις χειρίστηκαν την συλλογή των εσόδων του δημοσίου και νομίζω πως αυτό το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται τουλάχιστον μέχρι κάποιο βαθμό. Αλλά ο κυριότερος λόγος για τα χαμηλά έσοδα του κράτους είναι η ανεμική οικονομία της χώρας. Δεν μπορείς να πετύχεις στόχους αύξησης των κρατικών εσόδων όταν αυτοί στηρίζονται στην προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης, η οποία όμως στην πράξη δεν υλοποιείται. Πέρσι τέτοια εποχή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχαν όλοι προβλέψει ότι η ελληνική οικονομία θα συρρυκνώνονταν φέτος με ρυθμό 4,8%. Η συρρήκνωση αυτή έχει τώρα φτάσει στο επίπεδο του σχεδόν 7% με αρνητικές προεκτάσεις και στα έσοδα της Ελλάδας, για τις οποίες όμως δεν ευθύνεται η κυβέρνηση της χώρας. Dr. Dallara, another Eurozone country. Κύριε Νταλάρα, μια ακόμα χώρα της Ευρωζώνης επιδιώκει τώρα να εξασφαλίσει ευρωπαϊκή και διεθνή βοήθεια για να τακτοποιήσει τα δικά της χρέη. Μιλάω για την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία μέχρι πρόσφατα πιστεύονταν ότι ήταν μια από τις ισχυρότερες οικονομικά δυνάμεις της Ευρώπης. Τι ακριβώς έχει συμβεί και τι ύψους βοήθεια θα χρειαστεί η Κύπρος για να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει? Χωρίς να μπω σε συγκεκριμένους αριθμούς, το μέγεθος της βοήθειας που θα χρειαστεί να χορηγήσει η Ευρώπη στην Κύπρο είναι πολύ μικρότερο από το ύψος της βοήθειας προς την Ελλάδα. Αυτό που πρώτα-πρώτα έγινε είναι ότι εκδηλώθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην Κύπρο από την δραστηριότητα τραπεζών της που είχαν χορηγήσει μεγάλα δάνεια στην ελληνική κυβέρνηση και ως εκ τούτου υπέστησαν απώλειες από την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, στην οποία συγκατατεθήκαμε όλοι νωρίτερα φέτος. Υπήρχε όμως και ένα δημοσιονομικό πρόβλημα στην Κύπρο, του οποίου πρέπει τώρα να επιληφθεί η Κυπριακή κυβέρνηση. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία σε ανώτατα επίπεδα εμπειρογνωμόνων της Κυπριακής κυβέρνησης, της Ευρωζώνης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και δράτω με τις ευκαιρίες να παροτρύνω τις αρχές της Ευρωζώνης να ενεργήσουν γρήγορα και να αναλάβουν πρόσθετες δεσμεύσεις για να σταθεροποιήσουν την Κυπριακή οικονομία, η οποία ευτυχώς δεν αντιμετώπισε τόσο μεγάλα δεινά όσο η ελληνική οικονομία. Πιστεύω ότι η Ευρώπη έχει εγκαίρως τη δυνατότητα να αντιστρέψει την πορεία των πραγμάτων στην Κύπρο και να την σταθεροποιήσει προς όφελος όλων. Τα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ιταλίας και της Ισπανίας θα μπορούσαν να επεκταθούν και σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης? Νομίζω ότι αυτό έχει ήδη γίνει, για να είμαι ειλικρινής. Ολόκληρη η Ευρωζώνη έχει επηρεαστεί από την ελληνική κρίση. Αλλά ας δούμε το θέμα και από την άλλη πλευρά. Η ελληνική οικονομία έχει και αυτή επηρεαστεί από τις δομικές ατέλειες της Ευρωζώνης. Δεν πρόκειται λοιπόν για δρόμο μονής κατεύθυνσης. Ναι, η Ελλάδα είχε και συνεχίζει να έχει σοβαρά οικονομικά και δημοσιονομικά προβλήματα, τα οποία όμως δεν αναδύθηκαν από κάποιο κενό. Προκλήθηκαν στα τελευταία 10 και πάνω χρόνια μέσα σε ένα πλαίσιο που φτιάχτηκε με πολύ καλές προθέσεις αλλά όχι και τέλειο σχεδιασμό, γιατί επέτρεψε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο νόμισμα χωρίς κοινή δημοσιονομική βάση και πολιτική.
Αυτό άφησε τις χώρες μέλη να πάνε η κάθε μια προς διαφορετική κατεύθυνση και να κάνουν ό,τι ήθελαν. Αλλά και οι αγορές έκαναν σοβαρά σφάλματα. Συνέχισαν να δανείζουν στην Ελλάδα σαν αυτή να ήταν Γερμανία ή Ολλανδία, χρησιμοποιώντας χαμηλά επιτόκια και χωρίς να κάνουν πλήρες εκτιμήσεις των ρίσκων που συνεπάγονταν τέτοια δάνεια προς την Ελλάδα. Η κρίση θα συνεχίσει να επεκτείνεται από την Ελλάδα στην Ευρώπη, μέχρι ότου η συζήτηση για πιθανή έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ κλείσει οριστικά. Και ελπίζω ότι πλησιάζουμε την ημέρα που θα γίνει αυτό. Όλο και περισσότερες φωνές στη Γερμανία και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αναγνωρίζουν τώρα πως με μια αντίθετη στάση οι χώρες τους ουσιαστικά καταφέρουν πλήγματα στα δικά τους συμφέροντα και στα συμφέροντα των φορολογουμένων Ελλήνων και Ευρωπαίων. Γιατί όσο συνεχίζουν τη δημόσια συζήτηση για το κατά πόσον η Ελλάδα θα παραμείνει στο ευρώ ή όχι, τόσο αυξάνεται και η ανάγκη για περαιτέρω οικονομική υποστήριξη της Ελλάδος. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή παρατράβηξε και πρέπει να τελειώνει. Η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, που βρίσκεται τώρα σε πολύ ισχυρή πολιτικά θέση, και όλες οι φωνές των άλλων ευρωπαίων πολιτικών και χρηματοπιστωτικών κύκλων πρέπει να ενωθούν και να δημιουργήσουν ενιαίο μέτωπο για την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ. Και αυτό θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη προς την Ελλάδα. Θέλω όμως να πω και δύο ακόμα πράγματα, Γιώργο, εάν μου επιτρέπεις, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικά για την ελληνική οικονομία. Το ένα είναι η σπουδαιότητα που έχει η εφαρμογή από μέρους της Ελλάδος των μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί. Με ενθαρρύνει η στάση της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Σαμαρά και επίσης η προθυμία και η αποφασιστικότητά του να προβεί σε ιδιωτικοποιήσεις και περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στον εργασιακό, τον φορολογικό και άλλους τομείς, στους οποίους ίσως να μην είχε δοθεί η απαιτούμενη προτεραιότητα από μέρους προηγουμένων ελληνικών κυβερνήσεων ή και της ίδιας της Ευρωζώνης. Όταν μιλάμε για αναπροσαρμογή, δεν εννοούμε μόνο δημοσιονομική πειθαρχία. Το κύριο κομμάτι της έχει να κάνει με την αύξηση της αποδοτικότητας της ελληνικής οικονομίας. Έτσι θα προκύψουν τα πραγματικά κέρδη, έτσι θα ξεκινήσει η μελλοντική ανάπτυξη και η δημιουργία νέων εργασιών. Και όλα αυτά με κάνουν να νιώθω ενθαρρυμένος. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση στην Αθήνα θα προβεί σε ιδιωτικοποιήσεις, θα κάνει τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις στον εργασιακό τομέα και θα βελτιώσει την αξιοπιστία της στην εδώ επιχειρηματική κοινωνία. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι ότι έχει έρθει ο καιρός οι ηγέτες της Ευρώπης να στρέψουν την προσοχή τους όχι μόνο στην διευθέτηση του ελληνικού χρέους, αλλά και στην πρόθεση επενδύσεων στην ελληνική κοινωνία. Έχουμε αυτή τη στιγμή να παραμένουν αναξιοποιητά επενδυτικά κονδύλια διαφόρων αρχών της Ευρωζώνης συνολικού ύψους κάπου 12 δισεκατομμυρίων. Πρέπει να αξιοποιηθούν. Είναι καιρός να ξεκινήσουμε τις επενδύσεις, γιατί έτσι θα αρχίσει η δημιουργία νέων εργασιών στην Ελλάδα από το δεύτερο ήμισο του 2013. Χρειάζεται να μειώσουμε το ποσοστό ανεργίας όχι απλώς λίγο κάτω από το 25%, αλλά πολύ πιο κάτω από το 20%, προκειμένου να σταθεροποιήσουμε την ελληνική κοινωνία και το πολιτικό σύστημα της χώρας. Κύριε Νταλάρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν χαρά μου, Γιώργο, που κάναμε αυτή τη συζήτηση. Προσκεκλημένος μας σήμερα ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου, Charles Νταλάρα. Από όλους μας, τη Φωνή της Αμερικής, καλή σας μέρα από τη Washington.